Η χαρταετή είναι συνδεδεμένη με την παράδοση, τόσο τη δυτική όσο και την κινέζικη. Και ο κινηματογράφος, χρησιμοποιώντας τους χαρταετούς, ανακαλύπτει μονοπάτια που τους συνδέουν με τα όνειρα των ανθρώπων. Ως χριστιανική θεώρηση, το πέταγμα του αετού συμβολίζει το ανθρώπινο πνεύμα που πλησιάζει το Θεό. Πώς όμως εμφανίζονται οι χαρταετοί από το καρέ του ουρανού στο ενσταντανέ της μεγάλης οθόνης? Το 2009, η ταινία του δύο φορές βραβευμένου με Όσκαρ Ασγκάρ Φαραντί, το «Τι απέγινε η Έλλη», περιγράφει το τριήμερο μιας εκδρομής συμφοιτητών, στην οποία η Έλλη, μια κοπέλα που θα ενταχθεί ομαλά στην παρέα τους, θα εξαφανιστεί μετά από τον παρολίγο πνιγμό ενός παιδιού. Και όπως πετάει ο χαρταετός, έφυγε και εκείνη. Η παρουσία της όμως αρχικά δεν ήταν τυχαία, αφού προοριζόταν να γνωρίσει τον Αχμέντ, το μόνο εργέν της παρέας. Το 2009, στην ταινία «Χαρταετή πάνω από την πόλη», θα βρεθούμε με ένα άλμα χρόνου στο 1978, στην Καμπούλ. Τότε, με την εισβολή των Σοβιετικών, ο Αμίρ θα δει τον φίλο του Χασάν να βιάζεται. Χρόνια αργότερα θα κληθεί να σβήσει τη σιωπή του και να αντιμετωπίσει τα φαντάσματα του παρελθόντος. Η ελευθερία όμως κέρδισε τους ουρανούς μέσω της θαλάσσιας οδού, αφού η πειρατεία και το παράνομο μονοπάτι της έκανε την κινηματογραφική μεταφορά του best seller του Καλέντ Χωσεϊνί να φτάσει στα σπίτια του κοινού. Στην ταινία του 2003, ο χαρταετός, ένα κορίτσι από το Λίβανο, θα αναγκαστεί να υπακούσει και να περάσει στον Ισραηλινό τομέα όταν οι άνδρες του χωριού αποφασίζουν το γάμο της με τον ξάδερφό της, αγνοώντας ότι την καρδιά της την έχει κλέψει ο νεαρός άνδρας στο φυλάκιο. Σαν χαρταετός που σύνορα δεν γνωρίζει. Από τις σελίδες του βιβλίου, η αγαπημένη μας επουράνια κουβερνάντα Μέρι Πόπινς προσγειώθηκε με την ομπρέλα της στις κινηματογραφικές αίθουσες και στις ζωές μας το 1964. Με ένα χαρταετό στο χέρι, οι μικροί πρωταγωνιστές πέρασαν από τον κόσμο της φαντασίας σε αυτό του παιδικού οραματισμού. Στον κινηματογράφο, οι χαρταετοί νικούν τους νόμους της βαρύτητας για να απογειώσουν τους συνήθως βασανισμένους ήρωες που η ψυχή τους έχει την ανάγκη να πετάξει ψηλά. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο στις αθλητικές ειδήσεις με την Άρια Γάτσα θα μάθετε ποια ζευγάρια ανέδειξε η κλήρωση των play-off.